Αναστάσιος Λαβρέτζος, συγγραφέας, ερευνητής, τραπεζικός και χρηματοοικονομικός σύμβουλος και σύμβουλος εταιρεών και συγγραφέας για το μεταναστευτικό και το δημογραφικό και φίλος. Καλησπέρα Τάσο. Καλησπέρα Λαβρό. Έχει έτσι αρκετή δόση ηλαρότητα στο να παρακολουθεί στην Ευρώπη να συζητά πράγματα τα οποία μέχρι πρότινος καταδίκαζε ως εκτός συζήτησης. Και τώρα αναγκάζεται και τα συζητά σοβαρά, να τα εφαρμόσει και μάλιστα πιο προωθημένα. Και εδώ έχουμε την εξής αντίφαση. Η Ευρώπη κεντρικά, Κομισιόν, ας πούμε, έλεγε ότι αυτά δεν γίνονται, δεν τα συζητάμε, δεν πρέπει, δεν είναι ευρωπαϊκά. Την ίδια ώρα κράτη-μέλη είχαν ήδη αρχίσει να εφαρμόζουν πολιτικές αυτές. Και δεν αναφέρουμε Ουγγαρία και Πολωνία μόνο, Ιταλία, Δανία. Ναι, τώρα βλέπουμε κάτι το οποίο είναι μια αντίδραση που έρχεται από τα κάτω, δηλαδή από την κοινωνία. Και αυτό το θέατρο του παραλόγου που έχουμε παρακολουθήσει, θυμίζω πριν από κάποιο καιρό είχαμε κάνει και μαζί μια εκπομπή για μια εκστρατεία που είχε αναλάβει, εκστρατεία ενημέρωση που είχε αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το δικαίωμα να φοράνε τη μαντήλα οι γυναίκες, ας πούμε, μουσουλμανικής προέλευσης μέσα στην Ευρώπη. Δηλαδή υπήρχε και υπάρχει στα επίπεδα της ελίτ, ας πούμε, και της γραφειοκρατίας, ένα σαφές κλίμα ανοιχτών συνόρων, το οποίο βέβαια αφορά κυρίως την περιφέρεια, γιατί το κέντρο έχει τρόπο να ελέγχει τα σύνορά του με διάφορα νομικά τερτύπια που έχουμε αναλύσει, όπως το Δουβλίνο κλπ. Εδώ λοιπόν είναι σαφείς οι επιλογές τους και νομίζω ότι υποχρεώνονται σε μια ίσως προσωρινή αναδίπλωση από την πίεση που αισθάνονται από την κοινωνία. Η πίεση αυτή όμως δεν θα είναι παροδική, ούτε θα είναι προσωρινή, γιατί τα κοινωνικά φαινόμενα και όλα τα γεγονότα αυτά που υποχρεώνουν τους λαούς να αντιδρούν, θα είναι καθημερινά και συνεχιζόμενα. Άρα λοιπόν έχουμε μπει για τα καλά, κατά τη γνώμη μου, σε μια περίοδο που το κυρίαρχο πρόβλημα στην Ευρώπη θα είναι ένα από τα κυρίαρχα, τουλάχιστον θα είναι το μεταναστευτικό, παράλληλα με το δημογραφικό, γιατί πάντα υπάρχει ένα τέτοιο ζήτημα, απλώς δεν συζητιέται. Τώρα το ερώτημα είναι πώς θα ανακατανεμηθεί, γιατί αυτό είναι ένα άλλο φοβερό φαινόμενο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ανακατανομή των βαρών, βρίσκουν δηλαδή κάποιον ο οποίος θα παίξει το ρόλο του Μουτζούρη στο τέλος. Και φοβάμαι ότι αυτό το ρόλο μπορεί να το παίξει η Ελλάδα, η οποία δεν είναι και τόσο πολύ έτσι. Δεν δράτει την ευκαιρία που θα έπρεπε για να ορθώσει ένα δικό της ανάστημα απέναντι στο μεταναστευτικό. Δυστυχώς θεωρώ ότι η κυβέρνηση, η τωρινή, βέβαια και για το ΣΥΡΙΖΑ δεν συζητάω, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ τουλάχιστον το είχε ως διακηρυγμένη του θέση τα ανοιχτά σύνορα. Δυστυχώς λοιπόν και η τωρινή κυβέρνηση δεν αντιλαμβάνεται στρατηγικά τι σημαίνει αυτό το κομμάτι και δεν προσπαθεί να αξιοποιήσει την ευκαιρία. Φαίνεται υπάρχουν πολλοί λόγοι, πολλά συμφέροντα, γίνεται πολλή σπέκουλα, ναι, είτε πολιτική είτε άλλου είδους. Εδώ να πούμε ότι, ότι ο τζίρος από το δουλεμπόριο και από το τράφικινγκ είναι τόσο μεγάλος που μπορεί κάποιος να υποθέσει ότι δεν σταματά στους δουλεμπόρους ή σε αυτούς που το οργανώνουν, ακόμα και αν είναι κράτη, διότι εδώ υπάρχουν και κράτη τα οποία οργανώνουν, έτσι, όνομα και μη χωριό εδώ οι γείτονες, το τράφικινγκ για να εκβιάζουν την Ευρώπη. Εξάλλου το παραδέχονται ήδη, θα ανοίξουμε την κάνουλα, θα ανοίξουμε τις πόρτες, θα κλείσουμε τις πόρτες, εκβιάζουν, αλλά τα χρήματα είναι τόσα πολλά που προφανώς φτάνουν και αλλού. Και αυτό ίσως μπορεί να εξηγήσει την απροθυμία ή και την αμφισημία ορισμένων εδώ να διαχειριστούν το θέμα όπως πρέπει. Και έχουμε δει και μεταστροφή προσώπων, οι οποίοι κάποτε έλεγαν για το μεταναστευτικό το σωστό, την ορθή λογική, και τώρα έχουν αλλάξει και έχουν γίνει πολύ φιλικά, πολύ φιλικοί προς την μετανάστευση, κατά περίεργο τρόπο. Ναι, αυτοί που σκέφτονται έτσι βέβαια μπορεί να σκέφτονται βραχυπρόθεσμα με βάση το δικό τους ατομικό συμφέρον, αλλά αυτό είναι καταστροφικό μακροπροθέσμος για την Ελλάδα και νομίζω το καταλαβαίνει πια ο καθένας. Δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε. Μια χώρα όπως η Ελλάδα, με μια ορατή ενεργή απειλή υπαρξιακού τύπου μάλιστα από την πλευρά της Τουρκίας, δεν μπορεί να δέχεται μεταναστευτικές ροές, δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι έχουν πιο πολλά κοινά σημεία με αυτόν που σε απειλεί, με την Τουρκία δηλαδή, κυρίως στο θρησκευτικό κομμάτι, και τους οποίους τους στέλνει εδώ η Τουρκία. Δεν μπορεί λοιπόν να δέχεται αυτές τις ροές έτσι. Εγώ με την ευκαιρία θέλω να καταθέσω ένα στοιχείο που πρόσφατα είδα και το οποίο με εντυπωσίασε. Αυτό που δημιουργείται νοτίως της Ελλάδας αυτή τη στιγμή και αφορά την Αίγυπτο είναι μια άλλη δεύτερου τύπου πληθυσμιακή γιγάντωση. Οι προβολές αυτή τη στιγμή του ΟΗΕ δίνουν για την Αίγυπτο 160 εκατομμύρια πληθυσμό το 2050 και 200 εκατομμύρια στο τέλος του αιώνα, το 2100. Αυτή είναι μια θεωρητική προβολή, βεβαίως δεν ξέρουμε αν θα φτάσουμε εκεί. Αλλά μέχρι στιγμής πάντως, εδώ τώρα όσα χρόνια εμείς συζητάμε, τα τελευταία χρόνια που συζητάμε και μαζί, όταν είχαμε ξεκινήσει τις συζητήσεις για μεταναστευτικό, δημογραφικό κλπ, η Αίγυπτος ήταν 90 κάτι εκατομμύρια, τώρα είναι 110 κάπου εκεί. Ναι, γιατί ανεβαίνει κάτι παραπάνω από ένα εκατομμύριο το χρόνο. Το χρόνο, ναι. Περισσότερο από ένα εκατομμύριο το χρόνο. Ναι. Αυτό τώρα συνεπάγεται μια σειρά από πράγματα. Το λέω γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ ενδεικτικό το θέμα
και είναι και πολύ κοντινή μας αυτή η πληθυσμιακή βόμβα, γιατί εδώ μιλάμε για πληθυσμούς πολύ νεανικούς, με μεγάλα ποσοστά ανεργίας, όπου εκεί δεν υπάρχει η αριστερή, ας το πούμε, αριστερός συνδικαλισμός. Για αυτούς τα προβλήματα κοινωνικά διοχετεύονται μέσω της θρησκείας. Και σήμερα είναι ο Σίση εκεί και κρατάει κάπως την κατάσταση. Αν τα πράγματα αύριο αλλάξουν, ούτε κανείς θέλει να σκεφτεί. Ποιος μπορεί να εγγυηθεί ότι κάποια στιγμή δεν θα επικρατήσουν οι αδελφοί μουσουλμάνοι και θα ανατρέψουν το Σίση ή το διάδοχος καθεστώς του Σίση? Μάλιστα η Τουρκία το παίζει αυτό το παιχνίδι, επειδή ελέγχει σε μεγάλο βαθμό τους αδελφούς μουσουλμάνους. Ουσιαστικά παρέχει αυτό το σέρβις. Δηλαδή, εμέσως λέει στο Σίση ότι αν κάνουν τις συμφωνίες που του ζητάει, θα μπορέσει να κρατήσει και μια σταθερότητα στη χώρα. Άρα λοιπόν, θέλω να πω ότι είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση για να παίζουν κάποιοι εις βάρος της χώρας για το προσωπικό τους συμφέρον. Ναι, γιατί έχουμε και διάφορους περίεργους συγχρονισμούς στελεχών με διάφορες κοινότητες εδώ που βλέπουν το φως δημοσιότητας, οι οποίες αν μη τι άλλο δημιουργούν ερωτήματα. Ναι, και μάλιστα να πω, επειδή έχουμε και διάφορες δηλώσεις για πατριώτες της Φακής κλπ. Θέλω να πω ότι ας σταματήσει πια η κυβέρνηση να μας έχει αυτά που γίνανε το 2020 στον Εύρο, μας τα έχουν αναγάγει σε ένα νέο αλβανικό έπος. Θυμούμε ότι σταματήσανε και ότι εκεί λύθηκε το μεταναστευτικό. Απλώς εκεί θα ήταν πολύ έκριθμη η κατάσταση αν έμπαιναν μερικές χιλιάδες και πλημμύριζαν τις πόλεις του Εύρου και την Θράκη. Και προφανώς εκεί ήταν η μόνη φορά που έδωσαν εντολή τις ένοπλες δυνάμεις και την αστυνομία να κάνουν αυτά που πρέπει. Εκεί λοιπόν η μόνη φορά που άφησαν τον στρατό και την αστυνομία να κάνει αυτό που πρέπει έγινε όπως πρέπει. Μία εβδομάδα πριν έδερναν τους νησιώτες με τα μάτια να δεχτούν τα hot spot, έτσι. Και μετά από μία εβδομάδα που αποπειράθηκε ο Ερντογάν να οργανώσει την εισβολή και έκανε το αυτονόητο, γιατί μετά δεν θα έπεφτε η κυβέρνηση και γι' αυτό αναγκάστηκε και έκανε το αυτονόητο, τα πράγματα έγιναν όπως έπρεπε να γίνουν. Και μετά ξαναγυρίσαμε στα γνωστά. Εμένα όμως μου αρέσει να στέκομαι στους αριθμούς. Αυτοί έχουν μια αμήλικτη λογική και δεν επιδέχονται αμφισβήτηση. Μπορεί η κυβέρνηση λοιπόν να παρουσιάσει τα γεγονότα του 2020, έκτοτε όμως, το μόνο που την ενοχλούσε δηλαδή εκεί είναι το να μπουν άναρχα και χαοτικά. Έκτοτε όμως, όταν μπαίνουν με κανονικό τρόπο, μπαίνουν στην κανονική διαδικασία. Δεν μπαίνουν με κανονικό τρόπο, απλά μπαίνουν λίγοι-λίγοι. Για τα δεδομένα της κυβέρνησης, δεν μπαίνουν όλοι μαζί, μπαίνουν λίγοι-λίγοι. Ναι, που και το λέγει σχετικό είναι έτσι. Έχουμε κάτι χιλιάδες το μήνα που μπαίνουν. Χιλιάδες. Μα αυτό ακριβώς θέλω να πω. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή τα πιο πρόσφατα στοιχεία, που απλά είναι η εξέλιξη αυτών που συζητάμε, μας δείχνουν ότι στο 12μηνο Αυγούστου 2023, Αυγούστου 2024, είναι 12μηνη περίοδος αυτή, υπήρξαν 86.324 αιτήματα διεθνής προστασίας, εκ των οποίων το 92% ήταν αρχικά. Δηλαδή ήταν σε ένα χρόνο, 86.000 σε ένα χρόνο. Ναι, 86.000 είναι επίσημο. Χριστός και Παναγία. Δεν υπάρχουν πολλές πόλεις που έχουν... Δεν ξελάμε αυτοπεποίθηση, γιατί είναι στοιχεία που τα παίρνουν από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Δεν υπάρχουν ελληνικές πόλεις με 86.000 πληθυσμό πολλές, έτσι. Είναι σαν μια πολύ μεγάλη πόλη, μεγαλύτερη ας πούμε, ξέρω εγώ, από τα Γιάννενα, να καταθέτει αίτημα ασύλου. Και μην ξεχνάμε εδώ ότι με βάση τα στατιστικά που έχουμε υπόψη μέχρι τώρα, περίπου το 50% παίρνει άσυλο. Δηλαδή εγκαταστάθηκε ας πούμε στη χώρα μια πόλη μεγέθους Λαμίας τη χρονιά που πέρασε. Την ίδια περίοδο, επειδή τέλος Σεπτεμβρίου, αν θυμάμαι καλά, ή αρχές Οκτωβρίου, δεν είμαι σίγουρος, ανακοινώθηκε το ετήσιο δελτίο της Ελστάτ. Για άλλη μια φορά είχαμε καθίζηση των γεννήσεων, μεγάλη, και το καθαρό αποτέλεσμα γεννήσεων μείον θανάτους, αν βγάλουμε και τις γεννήσεις αλλοδαπών γυναικών, ήταν μείον 65.000 για τον ελληνικό πληθυσμό. Βλέπουμε λοιπόν ότι προχωράει χρόνο με το χρόνο η αντικατάσταση του ελληνικού πληθυσμού και η κυβέρνηση περί άλλων τυρβάζει. Λέει διάφορα πράγματα, τα λόγια, προσπαθεί να δημιουργήσει εντυπώσεις. Με κούφιες κουβέντες όμως, η πράξη είναι τελείως διαφορετική από αυτό που λένε στα λόγια. Τώρα, μείον 65.000 τον χρόνο, το οποίο συμβαίνει εδώ και πάνω κάτω. Δηλαδή 50... Είναι η 15η συνεχόμενη, έχει και αυτό τη σημασία του, ξέρεις Λάμπρο. Είναι η 15η συνεχόμενη χρονιά μείωση του ελληνικού πληθυσμού και μέχρι τώρα δεν έχουμε δει τίποτα για το θέμα που λέγεται δημογραφικό. 15 χρόνια μειώνει το πληθυσμό και δεν κατέστη δυνατό, μάλλον αυτοί δεν αποδείχθηκαν ικανοί σε όλο το σύστημα διαχρονικά, γιατί είναι πολλές κυβερνήσεις τα 15 χρόνια, να εκπονήσουν μια πολιτική τουλάχιστον να το σταθεροποιήσουν. 15 χρόνια μειώνει το πληθυσμό και δεν έκαναν μια πολιτική έστω σταθεροποίησης, αν όχι αντιστροφής.
Κοίταξε, μπορώ να σου πω ότι ειδικά την τελευταία πενταετία είναι πολύ, πολύ αρνητικά τα νούμερα. Δηλαδή είμαστε κοντά στους 60.000 κάθε χρόνο μείον. Και τα μόνα μέτρα που ελείψαν είναι ως γνωστόν αυτά τα γνωστά επιδόματα, ας πούμε. Και υπάρχει και η γνωστή συζήτηση βέβαια ότι επιδοτούμε πιο πολλά χρήματα ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο παρά ένα παιδί. 9.000 ένα αυτοκίνητο, 8.000 πώς είναι η... Συγγνώμη, ήταν 2.000 το επίδομα για ένα παιδί και το έχουν αυξήσει στα 2.400, δηλαδή ούτε τον πληθωρισμό δεν ακολουθεί. Ο πληθωρισμός, ας πούμε, της τριετίας-διετίας που έχει περάσει είναι μεγαλύτερος. Να υπενθυμίσουμε ότι το 2.000, τα 2.400 είναι άπαξ, είναι φάπαξ, δεν είναι κάποιο επίδομα. Άρα 8.000 για να πάρεις αυτοκίνητο, 2.000 για να κάνεις παιδί. Ωραία. Λοιπόν, αυτό και μόνο δείχνει ποια είναι η κλίμακα προτεραιότητων της κυβέρνησης. Να πουλήσει ηλεκτρικά. Και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι τελείως προσχηματικά όλα αυτά τα μέτρα. Είναι προφανώς ανεπαρκή για το πρόβλημα. Και μόνο λύπη, βέβαια και οργή προκαλούν αυτά τα πράγματα. Αλλά δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση άλλο. Δηλαδή, το λέμε εμείς αρκετά χρόνια, αλλά όπως βλέπεις δεν γίνεται τίποτα. Όχι, ναι, γίνονται χειρότερα, περί αυτού πρόκειται. Ευχαριστούμε Τάσο, βάζουμε ένα τελεία και περιμένουμε να δούμε, θα επανέλθουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Και εγώ, να σε καλά.